Επιστροφή στο Total Green και μαζί μας άλλη μια εμβληματική μορφή του συλλόγου μας. Καλώς όρισες, Ράινερ Ράουφμαν. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο μεγαλύτερος γκολτσής στην ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο πόσα χρόνια, Ράινερ? 23 τώρα. 23 χρόνια. Και από ποια πόστα εκτός από ποδοσφαιριστής έχεις περάσει στην Ομόνοια? Από πολλούς. Από σκάουτα τώρα, από διάφορα πόστα. Και τότε που είχαν πολλά προβλήματα η Ομόνοια με τα οικονομικά της, μπορούσαμε στα ροκά και τέτοια. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο τότε, αλλά εντάξει, ήταν μια εμπειρία που δεν ήθελα να μην την κάνω. Και αυτό δείχνει πόσο αγάπησες αυτήν την ομάδα και τον κόσμο αυτής της ομάδας. Και τότε έδειξαν παραπάνω ο κόσμος πόσο αγαπάει αυτό το σύλλογο. Είναι απίστευτο. Είναι μοναδική η σχέση του κόσμου της Ομονίας με την ομάδα του. Και σήμερα σε ένα διαφορετικό πόστο είσαι μέλος της ομάδας. Ναι. Ποια είναι η καθημερινότητα σου, τα καθήκοντα σου, ποια είναι, τα απολαμβάνεις? Σίγουρα είναι αυτά που πάντα ήθελα να κάνω. Ξεκινούμε την Δευτέρα σε καθημερινή βάση τσακαρούμε παίχτες όλη την εβδομάδα. Από το εξωτερικό, όποιος και να προτείνεται στην ομάδα, από διάφορους μάνατζερ. Και πιθανούς μελλοντικούς στόχους που υπάρξουν στην Κυπριακή αγορά. Βλέποντας την Ομόνοια να πετυχαίνει τους στόχους της, και εσύ έχεις μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία. Πώς αισθάνεσαι, πώς το εισπράττεις αυτό? Εντάξει, είναι λίγο το μερίδιο μου. Νομίζω ότι το κύριο μερίδιο έχουν οι άνθρωποι που είναι πάνω στο Ηλίας Πούλος καθημερινά. Σαν τον προπονητή, τον Νεόφυτο και τον Σίμο. Που καταφέρουμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ταπεινότητα σε αυτό να μην αποδέχεσαι ότι έχεις και εσύ συμβολή σε όσα συμβαίνουν σήμερα στην ομάδα μέσα από τον δικό σου ρόλο. Δεν μου αρέσει να μιλώ για μένα. Αυτά να κρίνουν άλλοι άνθρωποι. Ναι, αλλά θέλουμε να μιλήσουμε για σένα. Θέλουμε να ακούσει ο κόσμος για τον Ράινερ Ράουφμαν. Θέλουμε να ακούσουμε ότι εγώ προσωπικά, επειδή σε ζω στην κοινωνική μας ζωή, έχεις έναν πολύ κυπριακό τρόπο ζωής. Πώς τον έχεις αποκτήσει, στην παρουσία σου στην Κύπρο ή από τα βιώματα σου και στη Γερμανία? Κοίταξε, αν δεν τα έμαθα μετά 23 χρόνια στην Κύπρο, θα ήμουν σε λάθος τόπο, πιστεύω. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος σου είσαι εδώ, στην Κύπρο, πάρα πολύ. Μου ταιριάζει και αυτά ήθελα πάντα να κάνω και σου έναν όνειρο εδώ. Πρέπει να σου πω ότι έχει αποκτήσει πολλές κυπριακές συνήθειες. Δηλαδή μέχρι και κυνηγός έγινε ένα διαστήμα. Ένα μας θεσπί. Εντάξει, τότε πέφταν τα πουλιά από το γέλιο, όχι από την σιμπεκιά. Δεν νομίζω ότι ήταν σπουδαίος κυνηγός πάντως. Ήταν σπουδαίος κεντρικός κυνηγός. Καλές κυπριακές συνήθειες. Εντάξει, μου αρέσει πολύ να κάνω σουβλάκια, σούβλα, κυπριακά φαΐα. Μου αρέσει. Σε ένας τρόπος ζωής έτσι πιο αντιμένος, φαντάζομαι, είσαι του σπιτιού. Είναι συνήθειες τις οποίες απέκτησες από την οικογένεια, από τον τρόπο που μεγάλωσες? Εντάξει, και από την οικογένεια, και ήμουν όλη μου την ζωή παραπάνω σπιτόκατος. Δεν μου αρέσει πολύ το έξοδο, το νυχτερινό. Ο κλήτος που το έζησε τότε, κάποιες φορές παρακάναμε τα λίγο, αλλά εντάξει, νομίζω, ήταν μέσα στα πλαίσια, έτσι. Εντάξει. Κλήτο, οι συνήθειες του τότε συζητιόνταν, πρέπει να πω. Εξ αρχής να με επιτρέψετε να πω κάτι που νιώθω μεγάλη ανάγκη. Έχω μπροστά μου τον καλύτερο ξένο που επέρασε ποτέ από την Κύπρο. Ποδοσφαιριστή. Ένα ξένο ο οποίος έγινε τόσο Κύπριος, τόσο Ομονιάτης, περισσότερο από πολλούς Κύπριους και από πολλούς Ομονιάτες.
Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου ζώντας στον Ράινερ και στο Συμβούλιο όταν ήμουν αντιπρόεδρος και αρχηγός του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, κατά τη διάρκεια την οποία καταφέραμε μαζί να κερδίσουμε, όχι μαζί εννοώ, όταν ήμουν και εγώ παρόν εννοώ, διότι αυτοί κερδίσαν δύο πρωταθλήματα, έναν κύπελλο και τρεις ασπίδες, έζησε ο Ράινερ τόση αγάπη από τον κόσμο της Ομόνιας, ο οποίος είναι μοναδικός στην εκδήλωση της αγάπης του, δεν το βρίσκεις πουθενά, κατά την προσωπική μου άποψη. Την ίδια στιγμή όμως η αγάπη ήταν αμοιβαία. Αγάπησε και αυτός τόσο πολύ τον κόσμο που αυτό το πράγμα το ζούσα καθημερινά, όχι τόσο στις προπονήσεις, αλλά ιδιαίτερα στα παιχνίδια όταν έβλεπε τον κόσμο. Όταν έβλεπε μέσα στο γήπεδο και έβλεπε τον κόσμο, έβλεπα έναν άλλο Ράινερ, ο οποίος ήταν έτοιμος να δώσει την ψυχή του, να δώσει το κορμί του για τον κόσμο που ήταν πάνω στην κερκίδα και όχι μόνο. Και για τον κόσμο που ήταν σπίτι του και περίμενε να ακούσει το αποτέλεσμα της Ομόνιας. Νομίζω ότι δύσκολα θα ξαναγεννηθεί η Ράινερ, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε σαν άνθρωπος, και δύσκολα θα βρεθεί άλλος παίχτης ο οποίος θα αγαπηθεί τόσο πολύ από τους οπαδούς της Ομόνιας. Αυτός που το εκόντεψε λίγο, εντάξει, όλοι αγαπιόμαστε, όλοι εκτιμούμαστε, αλλά κάποιοι έχουν ιδιαίτερη αδυναμία και αγάπη από τον κόσμο, ήταν ο Γκρέκορ, ο οποίος πριν να φύγει να πάει στην Ελλάδα ήταν ο αγαπητός των οπαδών της Ομόνιας. Αυτήν την αγάπη, μια συμβουλή δίνω στο Ράφαν, είναι ανάγκη να του δώσω, αλλά νιώθω την ανάγκη να την πω, γιατί το έχει αποδείξει ότι συμπεριφέρεται αντάξια αυτής της αγάπης, είναι να μην ξεχάσεις ποτέ σου, μέχρι την τελευταία στιγμή που είσαι στην Κύπρο και ζεις, ότι ο κόσμος της Ομόνιας σε λατρεύει. Πρέπει να πω... Και είναι δίπλα σου για πάντα. Και θα την νιώθεις, και θα την νιώθεις πάντα, ώσπου μεγαλώνεις θα την νιώθεις ακόμα πιο πολύ, γιατί... Γνωρίζω και το εκτιμώ πάρα πολύ και... Εγώ είμαι ευτυχής που δουλέψαμε μαζί και είμαι ακόμα πιο ευτυχής που τον έζησα σαν άνθρωπο, γιατί πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση. Θα αναφέρω κάτι το οποίο δείχνει πόσο εκτιμά τον κόσμο και σε μένα προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Σε πολλά παιχνίδια της Ομόνιας τυχάνει να πάμε και μαζί. Δεν του έχει ζητηθεί από έναν παιδάκι, από έναν άνθρωπο να βγάλει μια φωτογραφία και να πει μια φορά είμαι κουρασμένος, βλέπω τον αγώνα. Ό,τι του ζητήσουν οι οπαδοί της Ομόνιας θα ανταποκριθεί αμέσως. Αυτά έλειπαν τώρα να ανούμε μια φωτογραφία. Εγώ θα ήθελα να... Ξέρω ότι δεν σου αρέσει να μιλάμε για αυτά, αλλά θέλω να τα αναφέρω. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ποιος είναι ο Ράινερ Ράφα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι για σένα σήμερα, ύστερα από πολλά χρόνια που τέλειωσε την ποδοσφαιρική σου καριέρα, πώς είναι να κυκλοφορείς στον δρόμο. Εντάξει, όπως είπε και ο Κλήτος, η αναγνώριση είναι καθολική, είναι από όλους. Είναι απίστευτο και από άλλες ομάδες πρέπει να πω με εκτιμούν. Αλλά ιδιαίτερα ο κόσμος της Ομόνιας μου δείχνει σε καθημερινή βάση είναι αυτά. Δεν μπορεί να το εξηγήσεις πόσο αγάπη έχει ο κόσμος για το σωματείο και για μένα ειδικά. Ασύλληπτο. Ναι. Αλήθεια, πότε αρχίσατε να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Από τα πέντε χρόνια. Σε ποια χρόνια. Πόλη της Γερμανίας μεγάλωσες? Στην Αμπιακ, στην Παυαρία. Γι' αυτόν είσαι Μπάγερ. Εντάξει, είναι κοντά έτσι. Ναι, αλλά ξέρω ότι έχεις και μια αδερφή που δεν είναι Μπάγερ, αν δεν κάνω λάθος. Μα πού το ξέρεις? Μαθαίνω. Είσαι επικίνδυνος. Και γιατί ποδοσφαίρο, πώς και επέλεξες το ποδοσφαίρο, οι γονείς σου συνένεσα στο να ασχοληθείς? Ο πατέρας μου ήταν το Στίβο, η μάμα μου ήταν κάτι πολύ, κάτι τέτοια, δεν ξέρω αν είναι... Επέζει ρόλο. Εντάξει, δεν ήταν ποδοσφαιριστές η οικογένεια μου. Και... Εντάξει, αλλά εμένα από μικρό παιδί μου άρεσε το ποδοσφαιρό. Το πρώτο σου συμβόλαιο πότε ήρθε, σε ποια ηλικία? Αργά. Μεγάλος. Ήμουν 24. Το πρώτο επαγγελματικό σύμβολο στα 24. Ναι, έπαιξα
ως τα 22-23 μου έπαιξα 7η-8η κατηγορία στην Γερμανία και δεν ήμουν σοβαρός να κάνω το αποφασιστικό βήμα να γίνω επαγγελματίας. Εντάξει, το ταλέντο είχα. Μου είχαν πει τότε οι προπονητές μου ότι να πετάξω μια καριέρα που μπορούσα να κάνω. Αλλά εντάξει, εγώ την Κελέμ. Η μεγάλη καριέρα ήρθε στην Ομονία δηλαδή και στην Κύπρο. Ναι, ήρθε. Εντάξει, έκανα και μια αλφα καριέρα στην Γερμανία, στην δεύτερη κατηγορία, δύο χρόνια πρώτη κατηγορία. Και... Δεν ξέρω, όλο η γνωριμία με την Μαρία γι' αυτό. Άλλαξε το Ράινερ η Μαρία. Εντελώς. 100% μου άλλαξε. Μπορεί να τα επιβεβαιώσει και ο Κλήτος μόλις την γνώρισα, ηρέμησα και... Μπορώ να επιβεβαιώσω και εγώ ότι τώρα σε προσέχει πολύ. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν τα, ξεκινώντας το ποδόσφαιρο, ποια ήταν τα όνειρά σου, πού ήθελες να φτάσεις ή πού θεωρούσες ότι θα μπορούσες να φτάσεις σαν παίχτης. Νομίζω κάθε μικρό παιδί έχει το όνειρο να παίξει στην πρώτη κατηγορία. Αν δεν τα είχε, καλύτερα να μην ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Γιατί πρέπει να έχεις έναν στόχο που είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλιώς δεν θα μπορεί να φτάσεις σε έναν στόχο ποτέ. Άρα θέσεις από μικρό παιδί το μεγαλύτερο στόχο που υπάρχει, που ήταν για μένα τότε Bundesliga. Να παίξεις στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Πρέπει να πούμε πάντως ότι όσοι Γερμανοί ήρθαν στην Ομόνια βοήθησαν. Χόφμαν, Μπράσας, Κράιλιχ, Χάπερ, Τίμο Βέντσερ. Έχει να κάνει με την κουλτούρα σας. Δεν ξέρω, μπορεί είναι μια χώρα η Κύπρο που κάθεται τους Γερμανούς ποδοσφαιρικά. Εντάξει, οι Γερμανοί έχουν κάτι άλλο μες στο παιχνίδι τους που είναι ένα πλεονέκτημα εδώ στην Κύπρο. Έχουν πάρα πολύ πειταχία. Εκτός είναι και ένας σπουδαίος προπονητής από την Ομόνια. Πρόκοπ, Γκέρτ Πρόκοπ. Και μπορεί να, αν αυτά συνδυάσεις με την κυπριακή κουλτούρα που είχαμε τότε, είχαμε 15 Κυπρέους και 3 ξένους. Αυτά ήταν τότε. Ο ξένος πήγε μες στην κουλτούρα του Κυπρέου. Τώρα μπορεί να είναι ανάποδα. Αφομοιώνες τους στην κυπριακή κουλτούρα. Μάλιστα. Πάντως στην εποχή που ήρθες εσύ στην Ομόνια, ήρθε μαζί σου άλλος ένας Γερμανός. Ο Χόφμαν. Ο οποίος ήταν... Αυτός ήταν το όνομα. Ήταν ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής που είχε έρθει για να κάνει, ας το πούμε, την διαφορά και θα έλεγε κανείς ότι για τον Ράινερ Χόφμαν δεν έγινε τόση πολλή συζήτηση. Κι όμως... Αυτά μου έκαναν το έργο μου πιο εύκολο, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάνω του και για μένα ήταν πιο εύκολο να πάω τον ρυθμό μου, να πάω μες στην ομάδα. Αλλά μην ξεχάσουμε πόσο μεγάλος παίχτης ήταν ο Γκίτου Χόφμαν. Δεν ήταν καθόλου αποτυχημένος στην Ομόνια και... Ποιος ήταν ο κορυφαίος σου συμπαίχτης? Υπήρξαν πολλοί, γενικά από όλη την καριέρα μου. Ναι, και στην Κύπρο. Θα έλεγα στην Γερμανία ήταν ο Τζέτζο Ιωκότσα. Έκανε πράγματα στην προπόνηση με την μπάλα που... Τζέιν Ιωκότσα. Ήταν το τσίρκο του ποδόσφαιρου. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο... Δεν θα διηγήσεις κάποιον, μπορείς να πεις. Αν θέλεις πες πολλούς. Εντάξει. Θα έλεγα ο Κωστάκης ο Μαλέκος. Μαλέκος. Από το ταλέντο που είχε, νομίζω αδικήθηκε τον εαυτόν του στην καριέρα του, γιατί μπορούσε να κάνει μια καλή καριέρα εξωτερικό. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι ο Κωστάς ο Μαλέκος ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Αρκετοί είναι αυτοί που τον χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα τον κορυφαίο Κύπριο παίχτη όλων των εποχών. Κάποιοι έχουν να πούν. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος Κύπριος παίχτης όλων των εποχών. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Ήταν ο καλύτερος συμπαίχτης πάντως του Ράινερ. Ναι. Προπονητής που τον θεώρησες όχι μόνο προπονητή αλλά και καθοδηγητής στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ένας προπονητής μου που εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση γιατί άλλαξε μέσα σε 2 εβδομάδες όλα. Ήταν ο Άρι Χαν τότε, ο Ολλανδός. Άρι Χαν. Ήταν έτσι
μου θυμίζει τον Πιάκτορα που έχει τον τρόπο σκέψης που θέλει να παίξει και το μεταφέρει στον παίχτη που, όπως είπε ο Κλήτος πριν στην εκπομπή, ότι μπορεί να σου το εξηγήσει και ο παίχτης καταλαβαίνει το και ακολουθεί και έχει την... Ήταν μικρό το διάστημα του Άρη Χάν. Δύο εβδομάδες ήταν στην ομάδα, αλλά τα άλλαξε όλα. Τον αντικατέστησε ο Χεν Χάουαρτ, αν δεν κάνω λάθος. Ένα μήνα και αντικατέστησε τον Χάουαρτ. Ήταν μια εποχή που αλλάξαμε... Όμως έκαμε την μεγάλη αλλαγή. Ναι. Έκαμε την μεγάλη αλλαγή. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτός προτείνει τον Χάουαρτ να έρχεται στην Ομόνια να ακολουθήσει αυτά που άρχισε ο ίδιος. Πλησίασε στα 200 γκολ σε 150 σχεδόν παιχνίδια, κάτι στο πρωτάθλημα. Στα 200 γκολ συνολικά στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Ναι, 190 νομίζω. Ναι, κάπου εκεί. 193 γκολ νομίζω στο πρωτάθλημα. Πώς είναι να μπαίνεις σε ένα παιχνίδι και σε 90 λεπτά να βάζεις 8. Είναι αλυσμόνητο εκείνο το παιχνίδι, κόντρα στην αναγέννηση, νομίζω όλοι το θυμάστε, το 10-0. 11 ήταν. 11. Και θυμώθηκα το Πόπαν και ήταν αυτό το παιχνίδι, γιατί τρώγαμε έναν γκολ από έναν λάθος που δεν έπρεπε να κάνουμε. Εντάξει, αυτή η μέρα, ό,τι και να έκανα, η μπάλα πήγαινε μέσα. Ακόμα νομίζω με τον κόλλο να αντίζεται την μπάλα θα πήγαινε και αυτό μέσα. Έχω την εντύπωση ότι δεν τα λες καλά τα πράγματα. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σκόραρε με όλους τους τρόπους. Και γι' αυτό για μένα ήσουν μεγάλος γκολτσής. Σκόραρες με άλμα, με κεφάλι, με άλμα, με ψαράκι, με δεξί, με αριστερό, με προβολή, με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό ήσουν και ένας πολύ ξεχωριστός σκόρ. Το ότι είσαι ταπεινός το καταλαβαίνω, αλλά αυτό που συνέβη τότε μαζί σου, να αρχίζει μια ομάδα Κλήτο με 40 τέρματα, 40 γκολ. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις άνθρωπο ο οποίος βάζει γκολ. Έζησες αρκετούς τέτοιους εσύ. Ναι, εμείς είχαμε τον καιρό μας το Σωτήρι τον Καγιά. Όμως ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι αν τον είχα το ράουφμα τον καιρό που έπαιζα εγώ θα έβαζε μόνο από μένα τουλάχιστον 15-20 με μακρινή παλιά το χρόνο. Πρέπει να σου πω ότι ο Κλήτος είχε ένα χαρακτηριστικό το οποίο πολλά χρόνια μετά ήρθε στο ποδόσφαιρο. Ήταν ένας αμυντικός ο οποίος έκανε κατά μέτωπο επίθεση. Μετέφερε ο ίδιος την μπάλα μπροστά. Έμοιαζε λίγο με τον Φρανς Μπέκμπαο στο τρόπο παιχνίδι. Ναι, γι' αυτό και το προσωπικό, ο αυτοκράτορας, το στυλ του ήταν τέτοιο και τα ποδοσφαιρικά του προσόντα ήταν τέτοια. Και είχα σημειώσει 25 τέρματα. Ναι. Μέσα σε 28 χρόνια σταμάτησα εγώ. 25 σαν αμυντικό. Σαν κεντρικός αμυντικός. Δεν υπάρχει ο Κλήτος. Σταμάτησες και εσύ λόγω τραυματισμού. Ήμασταν παρόντες σε εκείνο το παιχνίδι στο Μακάριο. Ήταν κόντρα στον Διγενή. Με την Δόξ. Σοκαριστήκαμε. Ήταν η είδηση που... Εμένα να πεις. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν με τα σημερινά δεδομένα και με την τεχνολογία και με την ιατρική υποστήριξη που μπορεί να τύχει σήμερα ένας ποδοσφαιριστής, αν θεωρείς ότι θα μπορούσες να συνεχίσεις την καριέρα σου σε αυτό το επίπεδο και μέχρι ποια ηλικία θεωρείς ότι θα μπορούσες να παίζεις ποδόσφαιρο? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, ευτυχώς, δυστυχώς, ο τραυματισμός ήρθε σε μια ηλικία που... Ήταν προχωρημένη ήδη, 36 χρόνια. 36 χρόνια. Και στην ερώτηση σου τώρα, δεν ξέρω αν μπορούσα να συνεχίσω με τα σημερινά δεδομένα, γιατί άνοιξε ο γιατρός του γόνατο και αμέσως είπε δεν ξαναπέσεις. Πάρα πολύ δύσκολο, η ζημιά στον όντρο ήταν τόσο μεγάλη που δεν επέτρεψε, νομίζω ούτε σήμερα έχει θεραπεία για όντρο ακόμα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ήταν το τέλος έτσι κι αλλιώς. Ήταν τελειωτικό. Ναι. Στην Κύπρο έκαμε αρκετούς φίλους. Έχουμε αρκετούς κοινούς, γνωρίζω αρκετούς. Ναι. Από το ποδόσφαιρο έχεις αποκτήσει φίλους και διατηρείς φιλίες από το ποδόσφαιρο? Πάρα πολλούς. Εντάξει, τη μισή ζωή είμαστε στα γήπεδα. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις κάποιον φίλο, νομίζω να είναι κάτι λάθος μαζί σου. Συμφωνώ πολύ.
Και σκέφτεσαι να επιστρέψεις στη Γερμανία ποτέ? Φαντάζομαι η ζωή σου. Μόνο για πήγα επίσκεψη. Πότε πήγες τελευταία φορά? Πήγα πέρσι να δω το εγγονό μου. Να είσαι παππούς. Πόντας τόσα χρόνια στην Κύπρο, παρακολουθείς τα όσα συμβαίνουν στο νησί μας σε κοινωνικό επίπεδο, θέλω να πω. Εννοείται. Και αν υπάρχει, ας το πούμε, κάτι που έχεις, αν εκφράζεις άποψη, αν θέλεις κάτι που, να μοιραστείς με τον κόσμο μαζί μας, γενικότερα για την ζωή εδώ στο νησί, για την νοοτροπία, για την κουλτούρα. Νομίζω πρέπει να όλοι να μαθαίνουμε να εκτιμούμε την Κύπρο σαν το τόπο που είναι παράδεισος για μένα. Νομίζω έχουμε την πολυτέλεια να βρισκόμαστε σε έναν πανέμορφο νησί με τόσες ευκαιρίες να διασκεδάσεις, να πάει στην θάλασσα, να πάει στα βουνά. Είναι ένας παράδεισος και δεν το εκτιμούμε από όσο πρέπει. Η Ομόνοια μας έχει μπει σε έναν άλλο δρόμο πλέον. Ναι. Είμαστε πολύ αισιοδοξοί. Πώς βλέπεις το μέλλον της Ομόνοιας? Περάσαν τα δύσκολα? Και να κλείσουμε και με ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Σίγουρα τα δύσκολα πέρασαν, αλλά δεν νομίζω να φτάσαμε ακόμα εκεί που θέλουμε όλοι. Και αυτά είναι να όχι μόνο να πρωταγωνιστούμε, να έχουμε μια Ομόνοια που κάθε χρόνο να πάει για πρωτάθλημα, για κύπελο και για διάκριση στην Ευρώπη. Σίγουρα η ομάδα δεν είναι έτοιμο ακόμα για αυτά, όλα, αλλά σίγουρα χτίζεται και να φτάσουμε εκεί. Ωραία. Ο κόσμος της Ομόνοιας, ο οποίος είναι πάντα στήριγμα αυτής της ομάδας, μάλιστα πέρυσι, αν δεν ήταν οι συνθήκες τέτοιες, ήταν έτοιμος να καταρρύψει και ρεκόρ εισιτηρίων στο ΓΑΣΥΠ. Να πάρει το τάμπλ. Μπορούσε και η ομάδα να πάρει τον τάμπλ, να το πανηγυρίσει με την ψυχή του κιόλας. Ο κόσμος ήταν όλες οι προϋποθέσεις υπέρ μας στην περσινή χρονιά. Θέλουμε έτσι για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, ένα μήνυμα προς αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος της Ομόνοιας δεν χρειάζεται μήνυμα να είναι κοντά στην ομάδα. Έτσι και αλλιώς είναι το αλφα και το ωμέγα για κάθε Ομόνοια της η ομάδα. Να μείνουν κοντά ώσπου να τελειώσει αυτός ο κορονοϊός και να το πούμε στο γήπεδο. Ωραία. Να σε καλά, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε, Ρέιν. Τιμή μας που σε είχαμε κοντά μας απόψε. Θα πάμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ΠΑΟΚ.